μας. Ναι. Πού βρισκόμαστε? Βρισκόμαστε στην οροσειρά της Πίνδου, στο χωριό Πάπιγκο, 60 χιλιόμετρα από τα Γιάννενα, στην περιοχή Ζαγοροχώρια. Το Ζαγόρι σημαίνει στα Σλάβικα πίσω από το βουνό. Το Πάπιγκο σημαίνει παπίνγκ, γυμνός ξυπόλυτος, επειδή από κάποιο σημείο και μετά σταματάει η βλάστηση. Το Πάπιγκο κατοικείται από το 1700 περίπου. Η αρχιτεκτονική των κτηρίων και η παράδοση από τότε συντηρείται και συνεχίζει. Να σας πω μια ιστοριούλα. Για το 1940 περίπου συνέβη αυτό, όταν ήρθαν οι Γερμανοί να κάψουν το χωριό, όπως έκαψαν πολλά Ζαγοροχώρια. Στην είσοδο του χωριού υπήρχε μια γιαγιούλα σε έναν κήπο. Τη ρώτησαν λοιπόν οι Γερμανοί και απάντησε στα γερμανικά, που σπούδαζε στο Βερολίνο και εγώ, ήταν από το ίδιο πανεπιστήμιο, ο αξιωματικός με τη γιαγιούλα, και έτσι σώθηκε το χωριό, επέστρεψαν πίσω, δεν επέτρεψε ο στρατιωτικός ο ανώτερος να κάψουν το χωριό και επιστρέψαν πίσω και έτσι σώθηκε το χωριό. Οι πρώτοι λοιπόν τουρίστες άρχισαν τη δεκαετία του 60 με το σακίδιο, οι ορειβάτες με το σακίδιο να ανακαλύπτουν αυτά τα μέρη. Και φτάσαμε λοιπόν στην εποχή που κατέβαινε ελικόπτερο και ερχόταν με Πόρσε ο τουρίστας. Τώρα πλέον μετά την κρίση μπήκαμε έτσι στους φυσιολογικούς ρυθμούς, σε μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις και τα λοιπά που επιβιώνουν στο Ζαγόρι. Σήμερα κυρίως μένουν συνταξιούχοι και άνθρωποι που ασχολούνται με επιχειρήσεις. Είναι γύρω στα 100-120 άτομα, μικρό και μεγάλο Πάπιγκο. Είναι... Η καθημερινότητα είναι απλά πράγματα. Οι κάτοικοι ασχολούνται πέρα από τις επιχειρήσεις και με κήπους και με κότες και με διάφορες άλλες ασχολίες. Το μέρος προσφέρεται για τον τουρίστα για τα πέτρινα κτίρια που έχει, για τη δρακόλιμνη, για την ορειβασία, για την καμήλα, για το φαράγγι του Βίκου, για το ρογκοβό, τις φυσικές πισίνες. Προσφέρεται για ξεκούραση, για όλα αυτά που είπαμε. Γίνονται βέβαια και πολλές δραστηριότητες, όπως η πασία, ράφτινγκ, ποδήλατο, προσφέρεται για φυτοσυλλογές, θρησκευτικό τουρισμό.